με τα εντέλεστε να αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα για τους νοσοκομιακούς γιατρούς στην Κρήτη, η εικόνα που εμφανίζει η δημόσια υγεία στο νησί περισσότερο μοιάζει με καζάνι έτοιμο να εκραγεί, στη βάση των ελλείψεων και της υποστελέχωσης σε γιατρούς που εξακολουθούν να φεύγουν από τα νοσοκομεία, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω τους με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη δημόσια υγεία. Γιατροί σε ρόλο delivery κάθε μέρα καλούνται να πηγαίνουν για εφημερία σε άλλα νοσοκομεία του νησιού για να καλύψουν κενά. Με ένα γαϊτανάκι που μοιάζει με τη λογική «έλα εσύ, φύγε εσύ» με φόντο τις υπηρεσίες υγείας των πολιτών. Βλέπετε γύρω σας η υγεία, η υγεία κινδυνεύει. Το εσύ κινδυνεύει. Νεότερο παράδοξο, αυτό που συμβαίνει στην παθολογική του νοσοκομείου Σιτίας, που ουσιαστικά έχει κλείσει. Από τους τρεις παθολόγους η μία συνταξιοδοτήθηκε, ο δεύτερος παραιτήθηκε και η τρίτη, μετά από μια πενταετία στο νοσοκομείο, ζήτησε και πήρε μετάταξη στο Βενιζέλιο, που όμως αν και της ανακοινώθηκε ότι την παίρνει, τελικά αποφασίστηκε να μην ισχύσει και να παραμείνει στη Σιτία. Με την ίδια ωστόσο σε αυτή τη φάση ούτως ή άλλως να βρίσκεται εκτός λόγω αναρωτικής. Η ανυπαρξία παθολόγου στη Σιτία αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με δύο από τους τέσσερις παθολόγους της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, που για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα, επίσης με εντέλεσθε θα πηγαίνει γιατρός από το νοσοκομείο στη Νεάπολη. Μια χαοτική κατάσταση με κερασάκι, όχι τα εντέλεσθε, αλλά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχεδιάζεται η άσκηση μέριμνας για τη δημόσια υγεία στο νησί. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Δεν είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό. Αυτό είναι μια εμβαλωματική λύση προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της μιας κλινικής. Δεν είναι όμως αυτή η αντιμετώπιση. Στην ίδια κατάσταση ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες κιόλας ημέρες να βρεθεί και η παιδιατρική του νοσοκομείου Σιτίας, που από τους τρεις παιδιάτρους έφυγε ο ένας και οι δύο είναι υποπαραίτηση ψάχνοντας νέα ζωή και εργασία στο εξωτερικό. 5-6 γιατροί βγήκαν στη σύνταξη και λόγω του φόρτου της δουλειάς, ορισμένοι επίσης για τους δικούς των λόγους θέλουν να αποτινάξουν εργασιακές σχέσεις και να σηκωθούν να φύγουν. Και στο Ρέθυμνο, από που ξεκίνησε η πρακτική των εντέλεσθε, η λύση που δόθηκε είναι προσωρινή. Με το μέτρο των 1.800 ευρώ επιπλέον, γιατρός από το Παγνί μετακινείται προς το Ρέθυμνο, με την ισχύ ωστόσο της ρύθμισης αυτής να προβλέπεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να μιλάει ανοιχτά για λύση ανάγκης και όχι ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Ένας ιατρός είναι ήδη στο Ρέθυμνο, ο οποίος είναι με αυτό με τον τρόπο τον οποίο είχαμε προτείνει, και αυτή τη στιγμή δουλεύει στο Ρέθυμνο. Ταυτόχρονα όμως δεν έχουμε δει καμία κίνηση από το Υπουργείο όσα είχαμε προτείνει για τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Με κλινικές σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού, η μία την άλλη να αντιμετωπίζουν επί της ουσίας τον κίνδυνο της κατάρρευσης, πολίτες, γιατροί και εργαζόμενοι από τη μια άκρη στην άλλη της Κρήτης εκφράζουν από ανησυχία έως οργή, προετοιμάζοντας δυναμικές αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα, ζητώντας, όπως λένε, το αυτονόητο εν έτη 2023, την προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Βούτυρο στο ψωμί της εκάστοτε εξουσίας είναι το διέρη και βασίλευε. Θεωρώ λοιπόν όλοι μαζί να ενσκύψουμε και να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει σε τελική ανάλυση.